Πάμε τώρα στην Ιερουσαλήμ και στο συνεργάτη του ΑΛΦΑ, ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΜ, Γαβρίλη Χαρίτο, για μια πολύ σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής. Γαβρίλη. Χαίρετε. Απόψε έγινε γνωστό ότι ο Ισραηλινός στρατός και οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας εξετάζουν ένα βίντεο που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας της Χαμάς από τούνελ στη βόρεια Γάζα, στο οποίο απεικονίζεται ο ηγέτης οργάνωσης, ο Ιχία Σινουάρ. Όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση, το βίντεο είχε μαγνητοσκοπηθεί στα μέσα Οκτωβρίου, αλλά περίλθε στην κατοχή του στρατού πριν από ένα δεκαήμερο. Το βίντεο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά έχουν διαρρεύσει και πληροφορίες για το περιεχόμενό του. Ένας τέλεχος της οργάνωσης οδηγεί τον Σινουάρ μέσα στο τούνελ με έναν φακό. Ο Σινουάρ συνοδεύεται από το γιο και την κόρη του και από πίσω τους από μια γυναίκα που είναι πιθανότατα η σύζυγός του. Μόλις ο Σινουάρ αντιλαμβάνεται ότι είναι κοντά στην κάμερα, απομακρύνεται για να μην αποτυπωθεί το πρόσωπό του. Αξιωματούχος του στρατού επιβεβαίωσε πριν από λίγο ότι το Ισραήλ έχει στην κατοχή του και άλλο οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της Χαμάς από τα τούνελ μέσα στη Γάζα που περιέχουν τον Σινουάρ και το περιβάλλον του. Τέλος, η Γαλλία έχει αρχίσει να προωθεί ένα σχέδιο διευθέτησης της έντασης στην Μεθόριο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο. Το γαλλικό σχέδιο προβλέπει την απόσυρση της οργάνωσης σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τα σύνορα με το Ισραήλ, που θα συνοδεύεται με διακοπή των βομβαρδισμών των Ισραηλινών στην περιοχή. Εκπρόσωπος από την οργάνωση σχολιάζει ότι η Χεσμπολάχ δεν θα εξετάσει κανένα σχέδιο εάν προηγουμένως δεν σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γαβρίλη. Σε χαιρετώ στο υψηλό.